Yes. Και έχω λοιπόν εδώ πορτοκάλια να πάρουμε το χυμό. Τώρα σας λέω δύο ζουμερά πορτοκάλια. Και σας λέω και περίπου 700 γραμμάρια αλεύρι. Μπορεί να πάρει μια-δυο κουταλιές πάνω, μια-δυο κουταλιές κάτω, εντάξει. Αυτό θα το καταλάβετε πώς. Θα δείξω το μείγμα πώς πρέπει να γίνει. Μόλις πλάσετε τα κουλουράκια σας, θα αφήσετε το μείγμα 30 λεπτά σκεπασμένο να ξεκουραστεί. Μην το αφήσετε δίπλα στην κουζίνα και μου λιώσει. Θέλω να μείνει σε ένα σημείο δροσερό, παιδί μου, και στον ενοχήτη σας. Όχι ώρα περίπου. 30 λεπτά. 30 λεπτά. Μετά γίνονται τα κουλουράκια τέλεια. Ξεκουράζεται η ζύμη μου και γίνονται φανταστικά. Λοιπόν, και δύο πορτοκάλια μέσα. Ναι, δύο πορτοκάλια. Αυτά έχουν πάρα πολύ ζουμάκι, είναι πολύ ωραία. Κάτσε να δω λίγο εδώ. Τη σόδα την έβαλε. Βλέπετε τι ωραίο που έγινε, τώρα θα την βάλουμε τη σόδα. Κρέμα. Αυτό θέλω να σας γίνει, να το θυμάστε. Κρέμα στην αρχή και μόλις μπει το αλεύρι, όσο λιγότερο ανακάτεμα κάνω, τόσο καλύτερα θα είναι. Μέσα λοιπόν και η σόδα. Η σόδα μπαίνει μέσα, βλέπετε που αφρίζει αμέσως, μέσα στο πορτοκάλι. Αφρίζει, φουσκώνει και βγαίνει έξω. Μέσα και η σόδα μου με το πορτοκάλι. Ουπ, λίτσα με σελερώσω. Έτσι. Σκάβω μία το μίξερ μου και θα βάλω το αλεύρι. Το αλεύρι, εάν βαριέστε να κοσκινήσετε, θα το κάνετε χτύπημα με ένα σύρμα. Θα το ανακατέψετε πολύ καλά με ένα σύρμα. Έτσι. Πού εδώ, όπως είναι εδώ. Μέσα εκεί πέρα, ναι. Ένα καλό ανακάτεμα με το σύρμα μου. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι αερίζεται και αν έχει γρομπαλάκια σπάνε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι η ώρα που θα βάλουμε το αλεύρι μέσα και είμαστε έτοιμοι να πλάσουμε. Πάμε να δούμε και μία το δώρο μας, παιδιά. Οικιακές συσκευές Βίκο σήμερα. Πάρα πολλά κομμάτια για σας. 90, 11, 51, 51, 70. Πλήρης ανανέωση της κουζίνας. Και άμα τα έχετε, τα κρατάτε για το παιδί σας. Αλλιώς τα κάνετε δώρο στη φιλενάδα σας. Πάντα είμαστε χαρούμενοι όταν μας κάνουν δώρο κουζινικά. Λοιπόν. Βάζω λοιπόν το αλεύρι μου μέσα, χαμηλώνω λιγάκι. Και μιλάω τόσο ώρα και δεν έχει καταλάβει η γιαγιά μου. Ω, τη γιαγιά μιλάς! Καλημέρα! Και μου λέει, η Αργύρο τι βάζει. Δεν το ξέρω, δεν καλημέρα, κυρία Ελένη μου. Καλημέρα. Η γιαγιά μου βάζει ξύσμα πορτοκάλι, γιαούρτι βάζει. Ω, θέλουμε τη συνταγή, κυρία Ελένη. Βάζει και λίγο ζωμό πορτοκάλι, ναι. Λίγο γάλα, ναι. Βούτυρο αυγά. Θέλω συνταγή ακριβώς να τη δείξουμε. Αλεύρι, λέω, τα κουλουράκια της γιαγιάς Ελένης. Βανίλια. Και μου ακούγονται τέλεια. Η πυρομαγιά τι είναι πυρομαγιά. Μαγιά, μαγιά. Και γιατί τη λέει πυρομαγιά. Πυρομαγιά, έτσι τη λένε. Δεν τη βάζει. Σε σκόνη. Ναι. Α, δεν βάζει. Όχι. Ή τότε γιατί μου τη λες, καλέ. Γιατί μου είπε κάτι βάζουνε, μου λέει. Αφού δεν τη βάζει, τι μου τη λες. Λοιπόν, για το σταματάμε μία.